Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Τι σημαίνει ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι? Είναι ένα κανάλι το οποίο το έχει ιδρύσει ένα πρόσωπο που είναι ψυχολόγος, το οποίο έχει και τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά και την ικανότητα να μπορεί να μεταφέρει τις έννοιες της επιστήμης της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και των ανθρωπίνων σχέσεων στον κόσμο, ούτως ώστε να βοηθήσει μέσα από τα βίντεο οι άνθρωποι να πάρουν εργαλεία από τη φαρέτρα της ψυχολογίας, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Καθημερινά ανεβάζω ένα βίντεο. Αυτό, για οποιονδήποτε γνωρίζει τι σημαίνει δημιουργία περιεχομένου, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ανεβάζεις καθημερινά ένα βίντεο, και μάλιστα ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας, ένα βίντεο για το οποίο χρειάζεται να διαβάσω, να προετοιμαστώ, ας μην μιλήσουμε για τη βιντεοσκόπηση, ας μην μιλήσουμε για το μοντάζ κλπ. Λοιπόν, σήμερα είχα ετοιμάσει ένα βίντεο και έκανα μία ανάρτηση στην καρτέλα κοινότητα στο κανάλι μας, προαναγγέλλοντας το βίντεο. Επειδή αυτό το βίντεο είναι follow-up ενός παλιότερου βίντεο, δηλαδή η ίδια κοπέλα η οποία μου έχει στείλει email το 2019 και της έκανα βίντεο, ξαναστέλνει τώρα. Και παρόλο που η κοπέλα αυτή δεν είναι στη συμμετοχή, επειδή κανονικά εγώ κάνω βίντεο μόνο όταν μου τα στέλνουν άνθρωποι που βρίσκονται από το τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και πάνω, θεώρησε ότι ήταν ιδιαίτερα διδακτικό να κάνω βίντεο με την ιστορία της κοπέλας, επειδή η κοπέλα αυτή είναι ένα ζωντανό, απτό παράδειγμα του ότι αν ψυχοεκπαιδεύεσαι περιοδικά, αν χρησιμοποιείς την ψυχοεκπαίδευση ως πρώτης βοήθειας, αν απευθύνεσαι στη ψυχολόγο που έχει ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, κάθε φορά που πάνε τα πράγματα στραβά, παίρνεις μια απάντηση, αυτά που σου λέει δεν τα βάζεις σε εφαρμογή και συνεχίζεις με το δικό σου σκεπτικό, δεν κάνεις τίποτα απολύτως. Κάνεις μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, βλέπετε δίπλα μου ότι έχω ανοιχτή την αρχική σελίδα του καναλιού. Θα πάμε στην καρτέλα κοινότητα και θα δείτε την τελευταία ανάρτηση που έκανα. Το βίντεο το βιντεοσκόπησα χθες και το μόνταρα σήμερα όλο το πρωί. Και βάζω μια ανάρτηση στην καρτέλα κοινότητα. Έχουμε εκεί τα hashtags, τα οποία hashtags είναι οι λέξεις κλειδιά, λέξεις που βρίσκονται μέσα στο βίντεο, αραβώνας, γάμος, αιμονή, stalking, κόλλημα, πιεστικότητα, χειριστικότητα, ναρκισισμός, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, αγία ελληνική οικογένεια. Αυτά είναι τα hashtags, τα οποία τα έβαλα εγώ μετά που τελείωσα το μοντάζ του βίντεο. Και εδώ στην καρτέλα κοινότητα έχω ποστάρει την περιγραφή του βίντεο, που θα ανέβαινε κανονικά στις 7. Τώρα δεν θα ανέβει εκείνο το βίντεο στις 7. Ανεβαίνει αυτό που είναι ένα κουτσουρεμένο βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί με καμία κυβέρνηση δεν μας απασχολεί η ιστορία της κοπέλας, δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες της ιστορίας της κοπέλας. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο κανάλι αυτό είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε συμπεριφορές, να αναγνωρίζουμε τις χειριστικές συμπεριφορές και να μην πέφτουμε θύματα χειραγώγησης, όπως έπεσα εγώ από την κοπέλα αυτή, και είναι η δεύτερη φορά που πέφτω θύμα χειραγώγησης της κοπέλας αυτής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μάθημα να πάρουμε από αυτό το βίντεο, όπως επίσης πολύ σημαντικό μάθημα είναι και ότι δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι αιμονικά πάνω στην ιδέα ότι μια γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί, μέχρι κάποια ηλικία πρέπει οπωσδήποτε να κάνει οικογένεια και να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε εκπτώσεις ή να παρακαλούμε ανθρώπους ή να πιέζουμε ανθρώπους ούτως ώστε να είναι μαζί μας, και όταν κάποιος αποφασίσει να μην είναι μαζί μας, μπορεί να μην έχει δίκιο, μπορεί να έχει όμως κάθε δικαίωμα να αποφασίσει να μην είναι μαζί μας. Λοιπόν, λέω είναι ένα βίντεο για θεατές με γερά νεύρα, μια γυναίκα που μας απασχόλησε ξανά στο κανάλι το 2019, τότε μετά από την επένδυση της σε μια σχέση, επενδύουμε ενέργεια, επενδύουμε χρόνια, επενδύουμε πολλά πράγματα σε μια σχέση, μπορεί να επενδύσουμε και χρήματα σε μια σχέση που κατέληξε σε αραβόνα αλλά δεν ευδοκίμησε, δεν προχώρησε, δηλαδή ο αραβόνας εκείνος διαλύθηκε. Και ο λόγος που έκανα την ανάρτηση ήταν γιατί ήθελα κάποιοι από εσάς να, αν θα το θέλατε,
να παρακολουθούσατε το βίντεο του 2019 πρωτού βγει το βίντεο αυτό το σημερινό. Είναι το βίντεο «Αϊπνία και τι κάνουμε όταν το τέρι μας αντιμετωπίζει διαταραχές άγχους». Είναι το βίντεο που ανέβηκε στις 28 Μαρτίου του 2019, δηλαδή 4,5 χρόνια πριν. Γι' αυτό έκανα την ανάρτηση, γιατί λέω μπορεί κάποιοι να θέλουν να παρακολουθήσουν ή για πρώτη φορά ή ξανά εκείνο το παλιότερο βίντεο, ώστε να καταλάβουν καλύτερα αυτά που λέω στο σημερινό βίντεο. 5,5 χρόνια μετά μου γράφει ξανά, αυτή τη φορά με τίτλο «Εγκατάλειψη ένα μήνα πριν το γάμο». Αυτή τη φορά ο αραβώνας έφτασε μέχρι ένα μήνα πριν το γάμο, ενώ ο προηγούμενος αραβώνας για τον οποίο μου έγραφε το 2019 δεν είχε φτάσει στο σημείο νωρίσου γάμου, διαλύθηκε ο αραβώνας. Ένα απίστευτο μπέρδεμα σκέψης, γραφής και πράξεων. Πράγματι με κούρασε πάρα πολύ η ανάγνωση όλων των email της κοπέλας, το οποίο συνολικά δεν νομίζω να ήταν μόνο 5.000 λέξεις, πρέπει να ήταν περισσότερες. Πάντως το τελευταίο της email που τα έβαλα σε ένα κείμενο Word για να τα κάνω περίληψη, να κάνω το βίντεο, ήταν πάνω από 3.500 λέξεις ένα email. Και ήταν πολλά τα email. Το βίντεο αυτό με εξάντλησε όπως και το προηγούμενο. Και εδώ σας δίνω το μήνυμα ότι αν ένας άνθρωπος σας εξαντλεί, αν η παρέα με έναν άνθρωπο σας εξαντλεί, αν νιώθετε ότι στερέψατε από ενέργεια μετά που συνομιλείτε με έναν άνθρωπο ή μετά που διαβάζετε τα γραπτά του, αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να το λάβετε υπόψη, γιατί σημαίνει ότι μιλώντας με εκείνον τον άνθρωπο σπαταλάτε περισσότερη ενέργεια από όσοι παίρνετε, ότι η σχέση δεν έχει αμοιβαιότητα. Ότι εσείς δίνετε και δεν παίρνετε. Και θα δείτε πώς δεν πήρα και τι πήρα από την κοπέλα αυτή. Μου έδωσε την ευκαιρία να δω καθαρά το κομμάτι του και καλυμμένου ναρκισισμού, των ευάλωτων ναρκισιστών, οι οποίοι παρουσιάζονται ως καημένοι συνεξαρτώμενοι και ως θύματα των άλλων, που με περισσή ιστριονικότητα προσπαθούν να αποφύγουν να βάλουν σε εφαρμογή λύσεις. Το λύσεις είναι με έψιλο, για να το φτιάξω μετά. Αλλά έχουν μόνο ανάγκη να τα πούν κάπου, να ξεδώσουν και να πάρουν επιβεβαίωση. Σταμάτησα το βίντεο, διόρθωσα την ανάρτηση και έβαλα το λύσεις, γιατί έχω κάτι με την ορθογραφία. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να βλέπω ένα κείμενο ανορθόγραφο που να το έχω γράψει εγώ. Άμα το έχει γράψει άλλος, δεν με χαλάει τόσο. Λοιπόν, πάμε να δούμε που είχαμε μείνει. Που με περισσή ιστριονικότητα, έχουμε εξηγήσει την ιστριονικότητα, κάναμε βίντεο για την ιστριονικότητα τελευταίως, προσπαθούν να αποφύγουν να βάλουν σε εφαρμογή λύσεις, αλλά έχουν μόνο ανάγκη να τα πούν κάπου, να ξεδώσουν και να πάρουν επιβεβαίωση. Μια τραγική ελληνική κοινωνία που δημιουργεί τέτοια μορφώματα. Γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να τυλίξουν έναν άνδρα με απότερο σκοπό τον αραβώνα και το γάμο. Μια ελληνική κοινωνία που σπρώχνει τις γυναίκες στο να γίνονται χειριστικές και κακοποιητικές. Ψυχικά κακοποιητικές κυρίως γίνονται οι γυναίκες. Και οι άντρες είναι ψυχικά κακοποιητικοί, αλλά είναι πιο εύκολο ένας άντρας δεν είναι και σωματικά κακοποιητικός. Που δίνει στους άντρες κίνητρα να κοροϊδεύουν τις γυναίκες. Μια κοινωνία που υποβιβάζει το γάμο από τη μια και από την άλλη τον παρουσιάζει ως την υπέρτατη καταξίωση μιας γυναίκας και το βόλεμα ενός άντρα. Αυτός ο τρόπος σκέψης έχει ως συνέπεια να καταλήγουμε ετεροφιλόφιλοι άνδρες και γυναίκες να γινόμαστε χειριστικοί και να μην μπορούμε να ζούμε αυθεντικά. Ένα βίντεο σως. Και έβαλα το screenshot που είχα ετοιμάσει για το βίντεο εκείνο, στο οποίο έχει τον τίτλο με το ζόρι παντριά, δύο ερωτηματικά και δύο θαυμαστικά, όταν ο γάμος είναι αυτοσκοπός και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και υπάρχει τον disclaimer που υπάρχει και μέσα στο βίντεο για το κομμάτι του 2019, το κομμάτι αυτό το οποίο θα περιλαμβάνεται και σε αυτό το βίντεο. Τότε το 2019 δεν υπήρχε τωρινή γνώση πως ένας ευάλωτος ναρκισιστής μπορεί να μας ξεγελάσει. Όταν λέω να μας ξεγελάσει, ενώ να ξεγελάσει και έναν ειδικό ακόμη και να μας φανεί συνεξαρτώμενος. Ούτε πως υπάρχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και όχι μόνο ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Στο βίντεο δεν την έχω την κοπέλα διαγνώσει. Λέω ίσως και μπορεί. Λοιπόν, γίνεται αυτή η ανάρτηση. Εντάξει. Ανεβάζω το βίντεο. Πρώτα ανεβάζω το βίντεο, το προγραμματίζω να βγει στις 7, γίνεται αυτή η ανάρτηση, πάω να ξαπλώσω, δίνω λίγο χρόνο στον εαυτό μου, προκειμένου να ξεκουράζομαι. Και ξαπλώνω, ξυπνάω, έρχομαι εδώ για να δουλέψω και βλέπω στα email μου. Ένα email από την κοπέλα.
Συγγνώμη, αλλά δεν θα ήθελα να το βγάλεις, Θέκλα μου, το βίντεο. Συγγνώμη. Φοβάμαι μην τυχόν το ακούσει ο αραβωνιαστικός που τη χώρισε εννοεί. Και περιμένω μια απάντηση του. Μην τον επηρεάσει αρνητικά για μένα, άθελά μου. Γιατί μάλλον κατάλαβες αρνητικά πράγματα για μένα. Παλεύω με θλίψη και τύψεις και δεν θέλω να βγει. Συγγνώμη. Ευχαριστώ και χίλια συγγνώμη. Το πρώτο email. Εγώ κοιμάμαι φυσικά. Δεν το βλέπω. Έρχεται μετά το δεύτερο email. Στο καπάκι. Περίμενε 5, 6, 7 λεπτά. Στο καπάκι έρχεται. Συγγνώμη, δεν μου αρέσει αυτό που γράψατε για εμένα. Ούτε να σας ξεγελάσω ήθελα όπως γράψατε το 2019, ούτε αυτό σκοπό έχω το γάμο. Δεν θέλω να ανεβάσετε το βίντεο. Σας παρακαλώ, παλεύω με τη θλίψη μου. Εγώ φυσικά κοιμάμαι και δεν βλέπω το email. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε εδώ, βλέπετε ότι στο Gmail μου έχει 6.810 αδιάβαστα email και στο Yahoo μου 5.677. Αντιλαμβάνεστε πόσος κόσμος μου στέλνει email. Μετά, άλλο ένα email. Δεν μου αρμόζουν αυτά που μου γράψατε ότι έχω διαταραχή. Συγγνώμη, δεν θέλω να ανέβει το βίντεο. Ευχαριστώ. Εγώ σηκώνομαι, φτιάχνω τον καφέ μου και απαντάω. Το βίντεο εννοείται και θα ανέβει. Με απασχόλησες πάρα πολύ, μη με ενοχλείς άλλο. Σε ρώτησα συγκεκριμένα και τα έχω γραπτώ σε όλα. Δεν είπα ονόματα, επαγγέλματα και τέτοια. Μάλιστα, με κούρασε πάρα πολύ αυτό το βίντεο γιατί έλεγε εξαντλητικές λεπτομέρειες για τη δουλειά κάνουν, για μέρη και αυτά, και εγώ το έκανα χωρίς να πω τίποτα από να προδίδει την ταυτότητά τους. Εν τω μεταξύ, όσα διαβάσατε στο screenshot δεν ήταν διαγνώσεις για την κοπέλα ή στην περιγραφή του βίντεο. Ήταν μαθήματα ψυχοεκπαιδευτικά που θέλω να δώσω με αφορμή αυτό το βίντεο. Μου απαντάει αμέσως, δεν μπορείτε να με κάνετε διάγνωση χωρίς να μου κάνετε ψυχοθεραπεία από μακριά, θαυμαστικό. Δεν μιλάνε έτσι όμως, ούτε κάνουν διάγνωση από μακριά, θαυμαστικό. Ούτε αυτές οι λέξεις που λέτε με χαρακτηρίζουν. Δεν επιθυμώ να ανέβει, θαυμαστικό. Το πώς το βιώνω, το τι περνάω εγώ το γνωρίζω και τι πέρασα, θαυμαστικό. Το πώς το βιώνω και το τι περνάω εγώ το γνωρίζω και τι πέρασα, θαυμαστικό. Γνωρίζω και εγώ τι πέρασα όμως ασχολούμενοι με τα κείμενα σου. Λυπάμαι που σας έστειλα το τι το έχω περάσει και δεν τις καταλάβατε. Δεν ήθελα γάμο σε καμία περίπτωση με το ζόρι. Λυπάμαι, αλλά έχετε ευθύνη για αυτά που λέτε, ειδικά όταν κάποιος περνάει πολύ δύσκολα. Εγώ, κυρία μου, από όλα αυτά δεν μπορώ να πατήσω στα πόδια μου. Παρακαλώ πολύ να μην ανέβει το βίντεο. Αλλάζει ο τόνος, γίνεται επιθετική. Εκεί που ήταν ευχαριστώ και συγγνώμη και χίλια ευχαριστώ και παρακαλώ, γίνεται αμέσως επίθεση. Με κατηγορεί ότι λέω πράγματα για αυτήν που δεν ξέρει αν τα λέει όχι, γιατί δεν έχει δει το βίντεο. Γιατί το βίντεο ήδη είχε ανέβει από προηγουμένως για όσους βρίσκονται από το τρίτο επίπεδο συμμετοχής και πάνω. Η κοπέλα αυτή θέλει να με απασχολεί με τόσες χιλιάδες λέξεις που μου γράφει, αλλά δεν σκέφτηκε ποτέ να μπει στη συμμετοχή. Δεν λέω ότι πρέπει να μπει στη συμμετοχή. Αν μπει στη συμμετοχή, θα τη βγάλω. Εγώ δεν θέλω ανθρώπους με τέτοιο τρόπο συμπεριφορά στη συμμετοχή. Ούτε καν στα σχόλια στο κανάλι δεν θέλω, το ξέρετε. Τις απαντάω πίσω. Δεν έκανα καμία διάγνωση. Έδωσα τη γνώμη μου πάνω σε όλα εκείνα τα κατεβατά που μου έστειλες και με απασχόλησες τόσες φορές. Έχω πάρα πολλά email που μου έχει στείλει αυτή η κοπέλα. Ο δικαιωματισμός σου είναι άνευ προηγουμένου. Δικαιωματισμός σημαίνει να νομίζω ότι εγώ δικαιούμαι περισσότερα πράγματα από τους άλλους και ότι εγώ είμαι πιο σημαντικός από τους άλλους. Sense of entitlement. Η αίσθημα κυριότητα. Και σεβασμός προς εμένα μηδέν. Μην με ενοχλείς. Μου απαντάει. Παρακαλώ να μην ανεβάσετε το βίντεο. Δεν θέλω τη γνώμη σας. Δεν μου αρμόζουν τα λόγια που λέτε για εμένα. Ούτε με γνωρίζετε προσωπικά, ούτε ότι πέρασα από την αρχή. Δεν της έλεγα τα λόγια που ήθελε να ακούσει, ότι είσαι μια κρίμα και μια καημένη και τι κακιά πεθερά που βρήκες και τι κακό πεθερό και ήταν άχρηστος αραβωνιαστικός σου, ή να της πω τρόπους για να τον τυλίξει, να το φέρει πίσω. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένη. Τώρα που υποθέτει ότι δεν θα της έλεγα αυτά που ήθελε να ακούσει, ενοχλείται. Σας παρακαλώ, λάθος μου, σας έστειλα κιόλας. Αν κάποιος φουντάρει, κυρία μου, έτσι που είμαι, που παλεύω κάθε μέρα, ποιος έχει την ευθύνη, πώς μιλάτε έτσι? Πω πω, η υπέρτατη επίκληση στο συναίσθημα. Στέλνει σε μία ψυχολόγο, η οποία κάνει ψυχοεκπαίδευση, όχι ψυχοθεραπεία από το διαδίκτυο. Στέλνει σε μία ψυχολόγο τόσες πολλές λέξεις, τόσο πολύ υλικό, ζητάει επίμονα τη γνώμη της και μετά την κατηγορεί
ότι αν δημοσιεύσει το βίντεο η ψυχολόγος, το οποίο είναι χωρίς ονόματα, χωρίς προσωπικές πληροφορίες, ότι αυτή και καλά μπορεί να φουντάρει. Φοβερή επίκληση στο συναίσθημα, ε. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία του εαυτού του. Εγώ από το 2019 της είχα πει να πάει σε ψυχολόγο. Και πήγε, λέει, λίγες φορές και μετά σταμάτησε. Τι λέτε τώρα, σας παρακαλέσω πολύ. Δεν τον πήρε με το ζόρι, κυρία μου, να υπογράψει στην εκκλησία και να τα κλείνουμε όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπήκε είτε ο πατέρας της είτε η μάνα της και άρχισε να γράφει. Γιατί λέει, δεν τον πήρα με το ζόρι να υπογράψω στην εκκλησία. Αλλάζει το ύφος και λέει, δεν τον πήρε με το ζόρι, κυρία μου, να υπογράψει στην εκκλησία και να τα κλείνουμε όλα αυτά μαζί. Η κοπέλα αυτή, ένα από τα προβλήματα που έχει είναι ότι είναι κόλος και βρακή με τους γονείς της. Είναι ξεκάθαρο αυτό εδώ ότι δεν το έγραψε αυτή. Γιατί ενώ μου έγραφε, αρχίζει και μου γράφει πρόσωπο με διαφορετικό τρόπο γραφής και γράφει στο τρίτο ενικό. Είτε η μάνα της είτε ο πατέρας της πήρε το κινητό, το τάπλετ, τον υπολογιστή και γράφει. Κάνετε κάποιο άλλο θέμα, όχι το δικό μου. Τώρα επιστρέφουμε στο πρώτο ενικό. Δεν περίμενα αν δεχτώ τέτοια λόγια από εσάς. Δεν με γνωρίζετε προσωπικά, ούτε σας τα έχω γράψει όλα. Λυπάμαι που έστειλα κιόλας. Ναι, λυπάσαι που έστειλες για τον εαυτό σου. Εμένα δεν με λυπάσαι που τα διάβαζα. Δεν απαντάω κάτι, δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Μην ασχοληθείτε μαζί μου. Δεν θέλω δημοσιοποίηση της γνώμης σας. Παρακαλώ πολύ. Λάθος μου που απευθύνθηκα σε εσάς. Σημειώνω εδώ ότι μόνο 5.000 λέξεις μου έστειλε συνολικά. Μπορεί και περισσότερες τώρα που το σκέφτομαι, γιατί έχει πάρα πολλά email. Στα email που μου έστειλε γίνεται ξεκάθαρο και πως είναι η ίδια με έναν τρόπο εγωκεντρικό και με δικαιωματισμό και κάνει επίκληση στο συναίσθημα. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο στα email που σας διάβασα, που ούτε όνομα γράφουν, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Αυτές δεν είναι διαγνώσεις, είναι απλές παρατηρήσεις τις οποίες μπορεί να κάνει ο κάθε ευφύς άνθρωπος που διαβάζει ένα email. Μπορείτε κι εσείς που ψυχοεκπαιδεύεστε να διακρίνετε τον εγωκεντρισμό, τον δικαιωματισμό, την επίκληση στο συναίσθημα. Δεν χρειάζεται, δεν είναι διάγνωση αυτή ότι κάποιος είναι χειριστικός, ότι είναι δικαιωματικός ή κάνει επίκληση στο συναίσθημα. Είναι μια απλή παρατήρηση συμπεριφοράς. Τα βίντεο δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τη διάγνωση, τη ψυχοθεραπεία ή τη συμβουλευτική. Αυτό το disclaimer υπάρχει ούτως ή άλλως στο κανάλι. Όταν κάποιος στέλνει μόνος του κατεβατά σε ένα ψυχολόγο και ζητά απάντηση με βίντεο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου κάνει απαγόρευση να πω τη γνώμη μου. Και το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα και το εννοώ. Για να δούμε αν είδε κανένας αυτό το σχόλιο. Θέκλα μου, άκρος σοκαριστική αντίδραση. Παραλογισμού και προκλητικότητας στο ανάγνωσμα. Είσαι ειδική επιστήμονας και ξέρεις να διαχειριστείς τέτοιες ακατονόμαστες απευθύνσεις και προκλήσεις. Να καταναλώνεις χρόνο, κατανόηση, γνώσεις για να βοηθήσεις και να σου έρχεται κεραυνός εν εθρία. Απίστευτο, όχι, εγώ το πιστεύω, δεν είναι η πρώτη φορά. Πόση ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση πρέπει να επιστρατεύσεις. Όμως και επιστήμονας είναι άνθρωπος, έλεος. Σε ευχαριστώ, Θέκλα, και θαυμάζω την υφαλαιότητα και την υπομονή σου. Την αγάπη μου. Τώρα, πάμε να δούμε το απόσπασμα από το βίντεο του 2019. Που ήταν πώς τελείωνα το βίντεο εκείνο το πρώτο στην κοπέλα και μετά θα δούμε τις απόψεις μου, οι οποίες εκφράστηκα στο βίντεο, τις γενικές μου απόψεις, τις ψυχοεκπαιδευτικές και χρήσιμες για τους θεατές αυτού του βίντεο. Ο λόγος που έκοψα την ιστορία της δεν είναι επειδή υπέκυψα στο συναισθηματικό εκβιασμό που μου έκανε και στην επίκληση στο συναίσθημα και στις απειλές της. Ο λόγος που έκοψα την ιστορία της είναι γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να νομίζει ότι έχω οποιοδήποτε λόγο να εκμεταλλευτώ την ιστορία οποιοδήποτε αθκιασερού που λέμε στην Κύπρο. Αθκιασερός είναι ο αργόσχολος, ο αδιανός, ο οποίος αντί να πάει σε έναν ειδικό να επιλύσει τα προβλήματά του, στέλνει ολόκληρα κατεβατά σε έναν ψυχολόγο, του λέει ο ψυχολόγος τον τίτλο του βίντεο που θα κάνει, συμφωνεί να κάνει το βίντεο και μετά η πολύ σπουδαία ιστορία της και η πολύ μοναδική δεν θέλει να υποθεί. Δεν θέλουμε να την ακούσουμε. Θέλουμε όμως να ακούσουμε τι σου απάντησα το 2019 και τα συμπεράσματα. Γιατί το κανάλι είναι ψυχοεκπαιδευτικό και από τη στιγμή που κάποιος εγγράφος, script amanent, μου γράφει και ζητάει και παρακαλάει να κάνω βίντεο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου πει να κατεβάσω οποιοδήποτε βίντεο. Ο λόγος που δεν διαβάζω την ιστορία της είναι πρώτον, για να μην νομίζει ότι εγώ θέλω με οποιονδήποτε τρόπο να της χαλάσω αυτό που προσπαθεί να κάνει, να φέρει πίσω τον αρμονιαστικό της,
ούτε ο αραβωνιαστικός της με νοιάζει, ούτε αυτή. Ας βάλουν και δυο ο καθένας στο μυαλό του να δουλέψει και να κάνονται καλύτερο για τους ιδίους. Και επίσης γιατί είναι και πάρα πολύ κουραστικό. Εγώ έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο ήδη που τα διάβαζα χθες και τα έκανα το βίντεο και σήμερα που τα μόνταρα. Σας λυπάμαι κιόλας. Άρα μας έχει απαλλάξει από μια πολυλογία αχρίαστη, γιατί η ουσία είναι πάντα πολύ απλή. Πάμε να δούμε το 2019 και μετά στο καπάκι skimmed. Το σημερινό βίντεο χωρίς την ιστορία, την πολύτιμη, την πανοραμική, την πολύ σημαντική, την πρωτότυπη. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπη ιστορία της κοπέλας αυτής. Δυστυχώς οι ιστορίες αυτές δεν είναι πρωτότυπες. Αυτές οι ιστορίες που κάποια κοπέλα μεγαλώνει με την νοοτροπία ότι πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτώ και ότι πρέπει οπωσδήποτε να αραβωνιαστώ και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσω και δεν βλέπει την ποιότητα της σχέσης της και η σχέση χειροτερεύει, αλλά εφόσον έχει επιτύχει τον αραβώνα και έχει προγραμματίσει το γάμο, όλα καλά. Πάμε να δούμε τι της έγραφα το 2019. Με φάρμακα χρειάζεσαι όμως οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να μπορέσεις να ξεμπερδέψεις, να ξεμπλέξεις το κουβάρι που είναι στο μυαλουδάκι σου, κορίτσι μου, τα έχεις όλα μπερδεμένα. Θα στα πω με απλά λόγια, αλλά είμαι σίγουρη πως δεν θα τα καταλάβεις. Όχι γιατί σε υποτιμώ, όχι γιατί δεν σε εκτιμώ, αλλά γιατί είναι ανθρώπινο. Και γιατί ήμουν εκεί και ξέρω τι σημαίνει να είσαι σε μια κακοποιητική σχέση και να είσαι κολλημένη και να είσαι εμπισμένη και να μην βλέπεις καθαρά τι συμβαίνει. Το πρόβλημα σου είναι οι γονείς του, το πρόβλημα σου είναι το ποτό, το πρόβλημα σου είναι η διαταραχή, το πρόβλημα σου είναι όλοι οι άλλοι εκτός από τον Λεβέντη, τον Καραμπιουκλή που λέμε στην Κύπρο που είσαι εκεί πέρα που δεν περνάς καλά μαζί. Εντάξει, θα πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, ανοίξουν τα μάτια σου. Να κάνεις ψυχοθεραπεία, να θεραπεύσεις τα τραύματα που έχεις δεχτεί ως γυναίκα από την ακύρωση που επανειλημμένα έχεις φάει και από την πρώτη σου σχέση και από τη δεύτερη. Κάποιο θεματάκι έχεις και εσύ για να ανέχεσαι την κακοποίηση, εντάξει. Κάποιο χαρακτηριστικό συνεξαρτώμενης προσωπικότητας σίγουρα έχεις. Με ρωτάτε τι είναι συνεξαρτώμενη προσωπικότητα. Συνεξαρτώμενη προσωπικότητα είναι η προσωπικότητα η οποία είναι σε στενή σχέση με ένα εξαρτημένο άτομο. Ο αραβωνιαστικός της κοπέλας αυτής είναι ιδανικό παράδειγμα, γιατί έχει και ψυχική διαταραχή και εξάρτηση από το αλκοόλ και φέρεται και άσχημα. Είναι και κακοποιητικό μέσα στη σχέση και η κοπέλα είναι enabler. Τον διευκολύνει, στο μεγαλύτερο διάστημα της σχέσης σας, τον διευκολύνεις να συνεχίσει να είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ και κακοποιητικός προς εσένα. Αυτό σημαίνει συνεξαρτώμενη προσωπικότητα. Συνεξαρτώμενες προσωπικότητες είμαστε όλοι όσοι δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, είτε γιατί έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είτε γιατί έχουμε θυματοποιηθεί στην παιδική μας ηλικία, είτε γιατί έχουμε θυματοποιηθεί στην εφηβεία μας, είτε γιατί έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, για χίλιους δυο λόγους, για τον καθένα είναι ξεχωριστή, είτε γιατί έχουμε και τέτοια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα μας. Είμαστε άνθρωποι που υποκύπτουμε εύκολα στη ψυχολογική πίεση, θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους, είμαστε people pleasers, παίρνουμε το φταίξιμο πάνω μας, υποσύνδα νιώθουμε ότι φταίμε εμείς για πράγματα που δεν φταίμε και γινόμαστε υποχείρια ανθρώπων κακοποιητικών και χειριστικών. Γιατί οι άνθρωποι εθισμένοι στις ουσίες, οι αλκοολικοί, οι άνθρωποι κακοποιητικοί, είναι πάρα πολύ χειριστική και ο αραβωνιαστικός σου από αυτά που περιγράφεις έχει χειριστικότητα. Αλλά έχεις και εσύ συνεξαρτώμενα στοιχεία προσωπικότητας, γι' αυτό χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και απεξάρτηση από τέτοιον τρόπο σκέψης, ζωής και λειτουργίας. Είμαι σίγουρη πως μπορείς να το κάνεις. Α, τώρα θυμήθηκα, μου έχεις στείλει email ότι έχεις αρχίσει να πηγαίνεις στο ψυχολόγο. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ καλά. Τι αγάπη μου, θα επανέλθω αργότερα με ένα άλλο blog. Φιλιά μου, γεια σας. Ήταν η καλή καιρή του 2019 που έκανα και εκπομπή καθημερινώς και έκανα και δύο vlogs. Θα επανερχόμουν με ένα άλλο βίντεο πιο μετά εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν εκείνο που της απάντησα, το κομμάτι που τελείωσα το 2019. Πάμε τώρα να δούμε το κουτσουρεμένο σημερινό βίντεο. Μην ανησυχείτε όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, η ουσία δεν βρίσκεται στην ιστορία, αλλά σε αυτά που επισημαίνονται στο βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Ξέρετε, άμα δεν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, κλείνουμε τα μάτια μας, τυφλωνόμαστε και ακούμε αυτά που μας λένε και δεν βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, γιατί δεν μας αρέσει η αλήθεια να τη μάθουμε. Είσαι σίγουρη ότι τώρα θες να μάθεις την αλήθεια? Σε ρώτησα, σου είπα ότι το βίντεο που θα κάνω θα έχει τίτλο με το Ζόρι Παντρία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αν δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία και αν δεν ξεριζώσουμε
τα προβλήματα μας από τη ρίζα τους. Η ιστορία θα συνεχίζει να επαναλαμβάνεται και εδώ στο κανάλι θα σου πω γυναίκες 50 χρόνων σαν εμένα, γυναίκες 60 χρόνων, 70 χρόνων, 80 χρόνων. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αν δεν λύσεις τα δικά σου ζητήματα και αν δεν δουλέψεις τα δικά σου προβλήματα και όχι να ασχολείσαι με τους άλλους, με τον οποιοδήποτε άλλο. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Είμαι σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή που με βλέπετε, γιατί επειδή στο κανάλι έχουμε τουλάχιστον 5 χρόνια στο οποίο ανεβαίνουν σχεδόν καθημερινά βίντεο, έχουμε μαζέψει ένα μεγάλο όγκο βίντεο. Γύρω στις 4 με 5.000 βίντεο. Πήρα ένα email από μια κοπέλα η οποία μου είχε ξαναγράψει παλιότερα, το 2019. Πάμε τώρα στο σήμερα. Σας έχω πει αυτές τις μέρες ότι μια κοπέλα μου έχει γράψει ότι η κυρία Θέκλα σας παρακολουθούσα παλαιότερα όταν είχα προβλήματα, αλλά μετά όταν ξεπέρασα τα προβλήματα μου σταμάτησε σαν να σας παρακολουθώ και τώρα που με έχει εγκαταλείψει ο αραβωνιαστικός μου ένα μήνα πριν το γάμο άρχισα να βλέπω ξανά τα βίντεο. Το έχω αναφέρει σε πρόσφατα βίντεο και είπα ότι δεν είναι έτσι που λειτουργεί το κανάλι. Δεν λειτουργεί το κανάλι ως πρώτες βοήθειες όταν δεν είμαστε καλά. Το κανάλι λειτουργεί ως μια συνεχής ψυχοεκπαιδευτική τροφή, ως ένας χώρος που δίνει εργαλεία για καθημερινή ψυχοεκπαίδευση, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν ψυχοθεραπεία και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους κατάματα, όχι να τα βάζουν κάτω από το χαλί. Πάμε να δούμε το σημερινό email. Κυρία Θέκλα, σου γράφω για το δεύτερο μου αραβώνα. Για τον πρώτο αραβώνα σου είχα γράψει παλιότερα, τώρα σου γράφω για το δεύτερο μου αραβώνα, που δυστυχώς δεν είχε αίσιο τέλος. Πώς θα είχε αίσιο τέλος ο δεύτερος αραβώνας όταν μετά το τέλος του πρώτου αραβώνα έστειλες την ψυχολόγο, σου είπε τι να κάνεις και δεν το έπραξες? Και επένδυσε στο να παντρευτεί. Ξέρω πάρα πολλές γυναίκες σαν εσένα που νομίζουν ότι ο γάμος είναι πανάκια, που νομίζουν ότι το να κάνουν παιδιά είναι πανάκια, που νομίζουν ότι ένας άντρας είναι καλός μόνο άμα θέλει να τις παντρευτεί, που τα έχουν όλα στο μυαλό τους μπερδεμένα, που στην ουσία νομίζουν ότι αγαπούν αλλά δεν αγαπούν, παθαίνουν εμμονές και έχουν και μια τεράστια εμμονή με το γάμο. Γάμο. Πόση εμμονή με το γάμο, ρε φίλε? Πόση μανία με το γάμο και με τον αραβώνα? Εφόσον εσύ είχες τόσο καημό να παντρευτείς, πραγματικά κουράστηκα. Και με σένα κουράστηκα και με μένα κουράστηκα και με όλους μας κουράστηκα. Let's wake up people. Ας ξυπνήσουμε άνθρωποι. Ας αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του εαυτού μας. Εκείνο το ξέσπασμα που είχες, είτε το ξέσπασμα αντιδραστικής βιότητας, είτε το ξέσπασμα ναρκισιστικής οργής, εκείνο το ξέσπασμα λέει πάρα πολλά για το πόσο καταπιέζεσαι. Καταπιέζεις τα θέλω σου. Καταπιέζεις τη λογική σου. Βιάζεις τη λογική σου. Προκειμένου να βρεθείς παντρεμένη με παιδί. Κάνεις πολλές εκπτώσεις. Δεν είναι ο γάμος που φέρνει την ευτυχία. Δεν είναι ο αραβώνας που φέρνει την ευτυχία. Δεν είναι η μητρότητα ή η πατρότητα που φέρνει την ευτυχία. Αυτό που φέρνει την ευτυχία είναι να τα βρούμε μέσα μας. Με το μέσα μας, με τον εαυτό μας. Να βρούμε τις αιτίες των προβλημάτων μας. Να ανακαλύψουμε τα τραύματα μας και να τα επουλώσουμε. Σου λέω, δεν ξέρω πλέον αν είσαι μόνο συνεξαρτωμένη ή αν είσαι συνεξαρτωμένη. Μπορεί να είσαι και ναρκισίστρια. Δεν ξέρω. Μπορεί να είσαι και ιστορονική. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι με κούρασε απίστευτα και το πρώτο email σου και αυτό και όλα αυτά τα κατεβατά που γράφεις. Γιατί στην ουσία λες ψέματα και στον εαυτό σου. Όχι μόνο στους άλλους, και στον εαυτό σου. Και οι ναρκισιστές είναι άνθρωποι που έχουν τραύματα. Και οι ναρκισιστές μπορεί να είναι χαμηλότερου βεληνικούς ναρκισιστές και να είναι προσκολλημένοι στους γονείς τους που να είναι υψηλότερου βεληνικούς ναρκισιστές. Τι καμπάνες χτύπησαν στα αυτιά μου όταν διάβασα και εγώ και οι γονείς μου είμαστε στενοχωρημένοι. Δηλαδή ζούμε ακόμη στην εποχή που οι οικογένειες παντρεύονται οικογένειες. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μην την κράξετε στα σχόλια. Κράξτε τον εαυτό σας. Εγώ κράζω τον εαυτό μου στο παρελθόν. Κράζω τον εαυτό μου στο 2019 που σου έλεγα αυτά τα πράγματα που εγώ είμαι συμβιβασμένη, αν και δεν το αντιλαμβανόμουν.
Ας κράξουμε τον εαυτό μας, όχι την κοπέλα. Ας κράξουμε κάθε συμβιβασμένο κομμάτι μέσα μας. Ας κράξουμε την εσωτερική μας ανάγκη να έχουμε την κοινωνική εικόνα, την κοινωνική επίφαση, να έχουμε τη βιτρίνα και όχι την ουσία. Ας γράψετε επικοδομητικά σχόλια, σας παρακαλώ. Πω, κουράστηκα. Εγώ που τα διάβασα και προσπάθησα να συνδυάσω στο μυαλό μου, κουράστηκα. Εσύ που τα βιώνεις, είναι εξαντλητικό να ζεις τη ζωή σου έτσι, προσπαθώντας να τυλίξεις τους άλλους. Προσπαθώντας να περιτυλίξεις τους άλλους μέσα στο δικό σου φαντασιακό σκεπτικό. Δεν λέω ότι δεν φταίνει η αρβωνιαστική. Και αυτή φταίνει. Και αυτή φταίνει γιατί σου λέει να έχει μια εδώ πέρα η οποία δίνει γιν και είδωρ προκειμένου να αρβωνιαστεί. Ας το εκμεταλλευτούμε. Η χειραγώγηση της χειραγώγησης. Ο ένας χειραγωγούσε τον άλλο και στους δυο σου αραβώνες. Πον τώρα η απόφαση είναι δική σου. Ή θα κάνεις ψυχοθεραπεία να αναλάβεις επιτέλους την ευθύνη του εαυτού σου. Να αναγνωρίσεις τα στοιχεία σου, τα κακοποιητικά, τα δικά σου. Γιατί ναι, έχεις γίνει κακοποιητική προς τους άλλους. Ναι, έχεις γίνει. Δεν επιμένεις. Σου δείχνει ο άλλος με τις πράξεις του ότι δεν κάνει για αραβώνα και εσύ επιμένεις. Ότι δεν κάνει για γάμο και εσύ επιμένεις. Ξέρεις, μερικές φορές οι άνθρωποι είναι πονηροί και δεν θα έρθουν να μας πουν όχι κόρη, δεν σε θέλω. Στο λέει με την πράξη του αν όντως το εννοεί ότι σε αγαπά ή βολεύεται. Και το πες και μόνοι σου, εσύ του πες να παντρευτείτε. Εσύ του πες να ραβωνιαστείτε. Εσύ κινούσες όλα τα νήματα. Ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε. Και να είναι θέμα αξιοπρέπειας να έχουμε σχέσεις αμοιβαιότητας που να θέλει ο ένας τον άλλον στο ίδιο επίπεδο. Να μην παρακαλάμε ή να μας παρακαλούν. Δεν ξέρω, αναστατώθηκα με αυτό το βίντεο. Αναστατώθηκα. Αναστατώθηκα γιατί μεγάλο κομμάτι της ελληνικής και της κυπριακής κοινωνίας ταλαιπωρείται από τέτοιου είδους τυλίγματα και περιτυλίγματα. Με το ζόρι παντριές. Με το ζόρι τίποτα υγιές δεν γίνεται. Τίποτα. Τίποτα. Πολλές προεκτάσεις αυτό το θέμα. Πολλές. Συγγνώμη αν σας ταράξαμε αυτό το βίντεο. Είπαμε να κράξουμε τον εαυτό μας όσοι αναστατωνόμαστε, γιατί και εγώ αναστατώθηκα με δικά μου κομμάτια του παρελθόντος που έκανα επιλογές στο παρελθόν προκειμένου να είμαι κοινωνικά συμβατική, συμβατή, κοινωνικά αρεστή, να αρέσω στους γονείς μου, να ικανοποιήσω τους γονείς μου, να κάνω πράγματα που δεν τα ήθελα πραγματικά, με ανθρώπους που δεν ήθελα πραγματικά, πείθοντας τον εαυτό μου ότι αυτό ήταν και αυτό ήθελα και αυτό ήταν αγάπη. Δεν είναι αγάπη μάνα μου αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, οι άνθρωποι έχουν την ταπείνωση να παραδεχθούν τα λάθη τους και να καθίσουν να μιλήσουν ειλικρινά. Και όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, να πάρουν τον εαυτό τους σηκωτό για ψυχοθεραπεία. Ούτε τον εαυτό σου αγαπάς, ούτε κανένα άλλον μπορείς να αγαπήσεις άμα δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Θέλει μεγάλο ξεμπέρδεμα η ιστορία σου. Disclaimer, δεν είπα ότι είσαι ναρκισσίστρια, είπα ότι μπορεί να είσαι και ναρκισσίστρια. Να πας σε έναν καλό ψυχολόγο της επιλογής σου να τα ψάξεις όλα αυτά. Σου προτείνω να πας σε ψυχολόγο που να έχει γνώση το θέμα του ναρκισσισμού και της ιστριονικότητας και της χειριστικότητας και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας το οποίο είναι αντιωματικά. Δεν ξέρεις ούτε να επικοινωνήσεις ευθέως, αλλά λες, αλλά θέλεις, αλλά κάνεις, αλλά εννοείς. Όλα ένα μπέρδεμα. Και δεν είναι τα πεθερικά το πρόβλημα σου, δεν είναι η αραβωνιαστική το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα είσαι εσύ, η σχέση σου με τον εαυτό σου, η σχέση σου με τους γονείς σου, το γεγονός ότι ακόμη σκέφτεσαι με παλιά μυαλά, που έχεις μέσα στο μυαλό σου όλα αυτά τα πρέπει, 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 με το πρέκα, παιδί, πρέπει, 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 μπορούσα να βάλω αυτή την καμπάνα να βαράει σε όλο το βίντεο, σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Για όλους μας. Για ποιο χτυπάει καμπάνα, για όλους μας, όχι μόνο για την κοπέλα. Σας αγαπώ. Γεια. Yeah.